Αυτό είναι το τεύχος του Ιχώρ. Αυτό κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα. Όπως βλέπετε, τα θέματα είναι μοναδικά και θα αποκαλύπτει ακόμα περισσότερο. Ζητώ την ενίσχυσή σας. Ζητώ την υποστήριξή σας. Γιατί πρέπει το Ιχώρ να διαδοθεί. Γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος και πρέπει να δοθεί ακόμα περισσότερο. Να φύγει προς τα έξω. Να απλώσει η φωνή μας. Να μεγαλώσει για όλα αυτά που θα κάνουμε στη συνέχεια. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα σας είπα ότι η εκπομπή αυτή θα βγάλει πάρα πολλές αλήθειες. Θα βγάλει πάρα πολλά προς τα έξω, τα οποία δεν είναι γνωστά ακόμα. Και θα μιλήσουμε και για πράγματα που συνέβησαν μόλις σήμερα το πρωί. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εκδήλωση που έγινε στις 13 Μαρτίου στο χώρο της αρχαίας αγοράς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή την περιοχή, θα έχετε πληροφορηθεί, υπάρχει ο βωμός των 12 θεών και του Ελέους. Ο βωμός αυτός που απεκαλύφθηκε από τα έργα που γίνονται τώρα στην περιοχή και είναι η χρυσή ευκαιρία για να βγει προς τα έξω και να αναδειχθεί το μεγαλείο αυτού του τεραστίας σημασίας μνημείου. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια για να καταχωθεί. Βεβαίως είπανε ότι θα αναδειχθεί στο μέλλον, ότι ξέρετε θα προχωρήσουμε. Αυτά όλα, με συγχωρείτε, τα ακούω κουραφέξαλα και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη εκείνη την ημέρα, 13 Μαρτίου, στο χώρο μέσα της αρχαίας αγοράς, κάτω από το ναό του Ηφαίστου. Αυτό που έγινε, για όσους δεν το έχετε δει, είναι μοναδικό. Περιμένανε να είναι 100, 150, 200 άτομα. Άντε, λέει, να ήταν 300. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Νονί το ρέχοντα. Και ανέρω νονί το ρέχοντα. Συνδεθεί η πολύ ιερήν. Συνδεθεί η πολύ ιερήν. Στον σύνθεψη στεμνήν. Στον σύνθεψη στεμνήν. Γεννητό. Μέλο. 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 Ναι. Ο ναός του Ηφαίστου. Ήθε. Άμεσα να εγκαθιδρυθεί. Κέντρο λατρείας των θείων προγόνων μας, των θεών και ηρώων μας. Σήμερα το διεκδικούμε. Σήμερα το υλοποιήσαμε. Αυτό ήταν μόνο ένα απόσπασμα. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν πλέον καθαρά. Δεν μπορούν να παίζουν με την τεράστια αυτή δύναμη που λέγεται ελληνικό κίνημα. Ήταν μόνο ένα μικρό δείγμα της τεράστιας δύναμης την οποία έχουμε. Είναι ένα δείγμα και μόνο το ότι πρέπει κάποιοι να καθίσουν σοβαρά να σκεφτούν πως αυτούς τους ανθρώπους, που βεβαίως είναι δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, πρέπει να αρχίζουν να τους βλέπουν πολύ σοβαρά. Πάνω από 3.000 άτομα ήταν λοιπόν, είδατε ένα μικρό μέρος από την απαγγελία, ήταν το τελευταίο κομμάτι, η απαγγελία του ύμνου προς τον μουσαίο από τον Ραδάμαρθη Αναστασάκη. Είδατε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι, για λόγω χρόνου βεβαίως. Τα έχουμε ανεβάσει όλα στο YouTube, υπάρχουν στις σελίδες πολλών Ελλήνων. Ένα μικρό δείγμα του τι έγινε εκείνη την Κυριακή. Θελήσαμε να προειδοποιήσουμε πάντα μέσα στα μέτρα του νομίμου, του δικαίου και να δείτε, να πείτε ανθρώπινα, όμορφα, και όταν ήρθε και το περιπολικό της αστυνομίας, να βγείτε και να πείτε στον κόσμο, όχι κρυμμένοι μέσα. Γιατί κρύβεστε, έχετε κάτι, γιατί αυτός που κρύβεται έχει κάτι να κρύψει. Ή φοβάται. Δεν ξέρω, ψάχνω να βρω και άλλες αιτιολογίες. Γιατί λοιπόν δεν βγαίνατε έξω να μιλήσετε, να εξηγήσετε, να πείτε κύριοι, έχουμε εμείς μια απόφαση εδώ και βάσει αυτές τις αποφάσεις εργαζόμαστε νομιμότατα κτλ. Και να πούμε και εμείς, να δούμε τι ενέργειες θα κάνουμε. Της πρωτοβουλίας πολιτών για τη διάσωση και ανάδειξη του βωμού των 12 θεών. Όμως δεν βγήκατε προς τα έξω. Και αυτό είναι ένα θέμα.
Θα σας πω και άλλα πολλά σήμερα. Και θα καταλήξω με κάπου στο τέλος. Ξαναλέω, δεν έχω εχθροπάθεια, αγαπάω όλο τον κόσμο, έτσι. Ακούστε τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι, όσοι μάλλον δεν ξέρετε, θα σας πω ορισμένα πράγματα που έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, και πρέπει να τα πω όλα αυτά στο όνομα, ξαναλέω, της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της ενημέρωσης για τον κόσμο που αγωνιά. Από τη φύση μου είμαι ένας άνθρωπος, για όσους δεν με ξέρετε, που θέλω να αποδίδω δικαιοσύνη, χωρίς να έχω προσωπική άποψη όταν κάτι είναι δίκαιο και υπάρχει υποστήριξη σε δίκαια αιτήματα όπως αυτό της μη καταχώσεως του βωμού των 12. Αφήνω τα προσωπικά μου απ' έξω. Αφήνω τις απόψεις μου απ' έξω και είμαι με όποιον είναι, με τον βωμό, με την κίνηση, με την πρωτοβουλία για τον βωμό, για τη σωτηρία του βωμού των 12 θεών. Εγώ είμαι με αυτούς που είναι με τον βωμό. Το ξεκαθαρίζω. Δεν έχω, δεν μου επιτρέπεται να έχω προσωπικές απόψεις σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Είμαι με όλους αυτούς που θέλουν τη σωτηρία και ανάδειξη του βωμού των 12 θεών. Δεν βάζω, ξαναλέω, τίποτα προσωπικό, τίποτα ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Αυτά τα διαλύω και τα σβήνω. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι υποστήριξη και μόνο του σκοπού. Έτσι, πρέπει να σας πω ότι μέχρι σήμερα έχει ενδιαφερθεί με επερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Δημαράς, μέχρι σήμερα. Επίσης, έχουν βγάλει ανακοίνωση υποστήριξης το Πολιτικό Κόμμα των Οικολόγων Πράσινων. Δεύτερο σημαντικό κομμάτι. Και αυτό που θα σας καταθέσω τώρα στη συνέχεια, πάντα, όπως είπα, στο όνομα της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της ενημέρωσης και του σκοπού που είναι πάνω απ' όλα, είναι αυτό που σήμερα το πρωί το τηλέφωνο το οποίο δέχτηκα, όταν δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη πουθενά, γιατί εγώ πήγα στο Υπουργείο Πολιτισμού το πρωί, ζήτησα να βρω τους αρχαιολόγους, δεν υπήρχαν γιατί είχαν διάφορες συνελεύσεις, είχαν αρχαιρεσίες οι άνθρωποι, δικαίως, λείπανε. Προσπάθησα να βρω μια άκρη φακέλου στον Ατάλο με τις υπηρεσίες. Πήγα στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως της κυρίας Μενδώνη, βρήκα τις ευγενέστατες κατά τα άλλα γραμματείς που ήταν εκεί και με βοήθησαν όσο μπορούσα, έδωσα όλα τα στοιχεία. Αλλά δεν μπόρεσα να βρω να έχω καμία επαφή με την κυρία Μενδώνη. Βέβαια, γιατί η κυρία Μενδώνη, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ευρίσκεται στο Κίεβο. Δέχτηκα λοιπόν ένα τηλεφώνημα. Μιλήσαμε πριν για τον κύριο Γιάννη Δημαρά, μιλήσαμε για την υποστήριξή του και την επερώτηση που έκανε στη Βουλή, μιλήσαμε για το κόμμα των Οικολόγων Πρασίνων και εν συνεχεία δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος επικοινώνησε στο Κίεβο που ευρίσκεται η κυρία Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη τον κάλεσε και του έδωσε τα εξής στοιχεία, τα οποία μου είπε να τα ανακοινώσω, να τα βγάλω, και βεβαίως εγώ θα το έκανα αυτό οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, για όλους εσάς, για όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε για το θέμα, είναι ότι από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού η πρόταση είναι για κατάχωση. Είναι η συνομιλία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και της κυρίας Μενδώνη, της Γενικής Υπουργού, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού. Η πρόταση είναι λοιπόν για κατάχωση από τις υπηρεσίες του ΥΠΟ, του ΥΠΟ, του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο να περάσει υπογείως. Τώρα, το πότε θα γίνει αυτό. Υπήρχε μια πρώτη αναφορά για 10 χρόνια, που θα έχει ολοκληρωθεί όλο, με υπογειοποίηση. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να πούμε, είναι ότι την Τρίτη αυτή θα γίνει στην Οδό Μπομπουλίνας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, γενική συνέλευση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για αυτό το θέμα. Άρα σας ενημερώνω όπως με ενημέρωσαν για αυτό το πολύ σοβαρό γεγονός. Όπως τα ακούσατε. Την Τρίτη, αυτή την Τρίτη που μας έρχεται, στην Οδό Μπουμπουλίνας θα ληφθεί η κρίσιμη απόφαση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όλα αυτά που σας είπα, ξαναλέω για μια φορά, εγώ είμαι μόνο με το βωμό, με κανέναν άλλον. Με κανέναν άλλον. Ο καθένας, αυτός ο βωμός, βέβαια, έχει θέμα. Είναι σημασίας αρχαιολογικής.
εθνικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής και άλλα πολλά. Για μένα είναι όλα αυτά και βεβαίως και θρησκευτικό άμεσα.